εδώ το ξεκίνημα της φάσης με τον Αλονεύτη που έκανε την πάσα ο Γραμμόζης στην σέντρα. Το σιούτ που ακολούθησε του Λόγκα στο δοκάρι και πλέον ήταν εύκολο το έργο για τον Αλαμπή να ανοίξει το σκορ. Τερό βρίσκει τον Μακρύδη, αυτός κατεβάζει για τον Εφρέμ, έχετε πίεση. Ακουιά, καλό σιούτ γκολ! Η Ομόνια σκοράρει στο 24ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο τέρμα από τον Μπρούνο Ακουιά. Θαυμάσιο τέρμα από τον Πορτογάλο. Δείτε και πάλι τη φάση εδώ. Γύρισμα πίσω του Εφρέμ. Σιούτ με δύναμη από τον Μπρούνο Ακουιάρ. Έκανε προσπάθεια ο Χιώτης, δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Και έτσι λοιπόν η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ζάο Άλβες κάνει σήκωμα της μπάλας. Ο Αλαμπή κάνει το 1-1 στο 60 λεπτό. Εδώ η εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα βρήκε σε ποδοσφαιριστή του Αποέλ και στο Σκαραμοτσίνο. Μπαίνει μέσα, Κλουκόφσκι βγαίνει. Είναι ο Εφρέμ, κάνει το σουτ γκολ 1-0. Καταπληκτικό τέρμα από τον Εφρέμ. Στο 14ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ένα εξαιρετικό σουτ έφυγε από το δεξί πόδι του Γιώργου Εφρέμ. Κατέληξε στην αριστερή γωνία του Χιώτη. Εδώ πάλι Χριστοφή. Ο Σκαραμοτσίνο έδωσε την ασίστ. Το εξαιρετικό σουτ το παραθυράκι, άπιαστο πραγματικά το σουτ από τον Εφρέμ. Και το Αποέλ δέχεται γκολ μετά από σχεδόν 4 μήνες. Και πάλι ο Χριστοφή τελικά περνά. Ο Λεάντρο εκτελεί. Καλοκτυπημένο, ένα εξαιρετικό γκολ από τον Λεάντρο στο 54ο λεπτό. Νίκησε το Χιώτη και η Ομόνια διπλασιάζει τα τέρματά της. Γκολ. Εδώ ξαναβλέπουμε αριστουργηματική εκτέλεση από τον Λεάντρο. Πάνω από το δίχος δεν απέτρεψε το μοιραίο ο Διονύσης Σιώτης, εκτινάχθηκε αλλά δεν βρήκε ή βρήκε λίγο την μπάλα αλλά δεν της άλλαξε πορεία. Εντυπωσιακό γεξό. Τελείται γρήγορα από τον Χριστοφή. Φεύγει ο Εφρέμ μόνος, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει και το 3-0. Μια έξυπνη εκτέλεση από τον Χριστοφή. Κοιμήθηκε η άμυνα του Αποέλ, ο Εφρέμ μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε το Χιώτη και έκανε το 3-0. Διαστάσεις τριάμβου το προβάδισμα για την Ομόνια. Από τον μικρό τον Εφρέμ, κοιμήθηκε η άμυνα του Αποέλ. Ήταν ανέτοιμη εντελώς όταν ο Χριστοφή έβαλε την μπάλα κάτω και εκτέλεσε. Και εδώ ένα άψογο πλασέ από τον Χριστοφή, τον Εφρέμ. Δείτε εδώ, έβαλε την μπάλα μπροστά και με πολύ όμορφο τρόπο πέρασε την μπάλα δίπλα από το σώμα του Χιώτη. Η Ομόνια πλέον είναι μια ανάσα.